Την περαιτέρω ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, εστιάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών στη σημερινή του συνάντηση και, Αλεξία Τασούλη, η ενέργεια είναι στο επίκεντρο. Ναι, και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει ήδη υποδεχτεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη. Έχουμε μια πρώτη διμερή συνάντηση. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη διμερή συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γιάρ Λαπίδ. Και στη συνέχεια θα έχουμε την τριμερή του συνάντηση με τις αντίστοιχες δηλώσεις. Αν θα έπρεπε να κωδικοποιήσω την ατζέντα των συνομιλιών, θα έλεγα ότι αυτή χωρίζεται σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ασφαλώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ διατηρεί άριστες σχέσεις και με τη Ρωσία και επιδιώκει να έχει έναν διαμεσολαβικό ρόλο ανάμεσα στην Μόσχα και στο Κίεβο. Το δεύτερο ασφαλώς είναι η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη Λίνα ανέφερε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως αναμένεται να τονίσουν και οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών, αυτή η ενεργειακή συνεργασία παραμένει ισχυρή παρά το γεγονός ότι ο αγωγός φυσικού αερίου, ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου, EastMed, είναι πια εκτός προγραμματισμού. Και οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών, Λίνα, αναμένεται να στείλουν και έμεσο μήνυμα και προς την Τουρκία.